Αμήν, δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε αδερφό, για κάθε αδερφή. Έχουμε την ίδια πρόσκληση λάβει όλοι, της αιωνίου ζωής την πρόσκληση, να την κρατήσουμε. Πραγματικά, γιατί ο διάβολος, αδερφοί, αυτό θέλει να μας πάρει από τα χέρια, να μας πάρει την πρόσκληση που μας έδωσε ο Χριστός. Να χάσουμε την αιώνια ζωή. Κι άμα ο άνθρωπος χάσει την αιώνια ζωή, αδερφοί, χάνει τα πάντα. Δόξα στον Κύριο. Διαβάζουμε, είμαστε στην Α' Κορινθίους Επιστολή Ζήτα κεφάλαιο, σελίδα 1011. Συνεχίζουμε στο Ζήτα κεφάλαιο. Με τη χάρη του Θεού. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται για παντρεμένους, για νύπαντρους, αδερφούς, για αντρόγυνα, για ελεύθερους, για μη ελεύθερους. Καλά είναι να το γνωρίζουμε αυτό το κεφάλαιο, αδερφοί, γιατί πολλοί ωφεληθήκανε, όσοι το διαβάσαν, το πιστέψαν και το εκτελέσανε βέβαια. Γιατί μπορεί να διαβάζω το Λόγο του Θεού έτσι επιφανειακά και λέω εντάξει, το έμαθα τώρα. Το έμαθα, αλλά άμα έρθω σε τέτοια προβλήματα οικογενειακά, ατομικά, πώς θα ανταπεξέλθω και πώς θα ενεργήσω. Είναι πολύ βασικό αυτό, αδερφοί. Λέει, θα διαβάσω από το 15 εδάφιο. Εάν δε ο άπιστος χωρίζεται, ασχωριστεί. Δεν μας αρέσει αυτός ο λόγος καθόλου, αδερφοί. Δεν προξενεί χαρά. Κι όμως ό,τι ο Θεός συνέζευξε, ο άνθρωπος ας μην το χωρίζει. Σήμερα οι άνθρωποι, αδερφοί, το χωρισμό το έχουν σαν παξιμάδι. Τάν, μισό εσύ, μισό εγώ, τελειώσαμε. Χαλάνε τη ζωή τους. Χαλάνε την οικογένειά τους. Τα χαλάνε και με τον ίδιο το Θεό, το ξέρετε, αδερφοί. Βεβαίως. Ο άνθρωπος ο οποίος μισεί τη γυναίκα της νεότητάς του, αδερφοί, θα αντιμετωπίσει μια μέρα το Θεό. Έτσι λέει στον προφήτη Μαλαχία. Λέει, πάτε στο δυσιαστήριο, το γεμίζετε με δάκρυα, με κλάματα, με φωνές, αλλά είστε άδικοι. Γιατί αποβάλλετε την γυναίκα της νεότητός σας. Την κακομεταχειρίζεστε, δεν φέρεστε καλά. Εδώ λέει, αδερφοί, ο άπιστος, γιατί μπορεί κάποιος να έχει γυναίκα άπιστη ή άντρα άπιστο. Μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να πίστεψε πρώτα ο άντρας ή πρώτα η γυναίκα. Και ο ένας έχει μείνει πίσω. Δεν έχει δεχτεί τον Χριστό, δεν έχει δεχτεί την αλήθεια. Προβληματίζεται να έρθει στην εκκλησία. Αρκετές φορές όμως προβληματίζονται οι άπιστοι αδερφοί από τη συμπεριφορά των πιστών, το ξέρετε. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Εγώ καλώς έλαβα, εγώ καλώς γεύτηκα. Ο σύντροφός μου δεν έχει λάβει, δεν έχει γευτεί. Απλώς παρατηρεί τη ζωή μου, την αλλαγή μου, το περιπάτημά μου, τα λεγόμενά μου. Έτσι μιλάνε οι χριστιανοί. Άμα είναι έτσι όλοι σαν εσένα, δεν έρχομαι εγώ στην εκκλησία, λέει ο άπιστος. Ακούτε, αδερφοί μου. Εξαιτίας μας μπορεί το όνομα του Θεού να δοξαστεί και εξαιτίας μας μπορεί το όνομα του Ιησού Χριστού να βλασφημηθεί. Εγώ στην αρχή την πίεζα την αδερφή. Όχι την πίεζα, την ζάλιζα. Της έλεγα. Γονατίζουμε, φοράμε το μαντίλι, έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Να και μια μουσάδα εγώ σαν Ταλιμπάν. Σου λέει τώρα πού να έρθω εγώ εκεί. Είναι αυτοί όλοι, είναι από την Τουρκία και όταν πρωτοπίστευσα, με οδήγησε ο Κύριος σε μια εκκλησία από την Τουρκία. Αραμαίοι ήταν βέβαια, αλλά από εκεί προέρχονται, από αυτό το κράτος. Εάν έμενα ακόμα εκεί μέσα, αδερφοί, με έβγαλε ο Κύριος για να κάνει σωτηρία και στη γυναίκα μου και στην οικογένειά μου. Δεν θα ερχόντανε. Δεν θα σωζόντανε. Βέβαια, εμείς κοιτάμε τον εαυτούλη μας. Πρώτα. Δεν κοιτάμε ότι ο άλλος σκανδαλίζεται. Ότι ο άλλος παίρνει αφορμή να κακολογήσει, να πει εξαιτίας μου. Δεν πρέπει να πιέζουμε κανέναν, αδερφοί, ούτε τη γυναίκα μας, ούτε τον άντρα μας, αλλά ούτε και τα παιδιά μας. Τα παιδιά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι μικρά. Άλλη πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας και το φέρεσιμο. Όταν μπουν στην εφηβεία, εκεί πάλι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο συμπεριφοράς με τα παιδιά μας. Και όταν ξεπεράσουν εφηβεία και μεγαλώσουν και γεμίσουν το πρόσωπό τους με μουστάκια και με γένια, αλλιώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, αδερφοί. Έχουμε την πατρότητα,
γίνεσαι φίλος, σαν φίλος του, με το παιδί σου, αλλά με τη γυναίκα και με τον άντρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αδερφέ. Με τον σύντροφό σου, με τη γυναίκα της νεότητός σου, με τον άντρα της νεότητός σου. Εάν ο άπιστος δεν πιστεύει, ο Απόστολος Πέτρος μας δίνει τη συνταγή, αδερφοί, πώς μπορείς να κερδίσεις έναν ο οποίος δεν πιστεύει. Δεν πείθεται στο λόγο του Θεού, απειθείς στο λόγο του Θεού. Πες του ό,τι θέλεις, πες του τα όπως θέλεις, όλη μέρα μίλησέ του, δεν θέλει, δεν πείθεται. Ξέρετε, τον άπιστο σύντροφό μας μπορεί μόνο η διαγωγή μας να τον πείσει, αδερφοί. Με το πράο και ησύχιο πνεύμα. Δεν λέει με το απειλητικό πνεύμα, με το νευρικό πνεύμα, ούτε με αυτά τα οποία έμαθα και πάω να του τα πω αμέσως στο σπίτι. Α, σήμερα στην εκκλησία άκουσα αυτό και αυτό. Και βάζω τον άβονα στο σπίτι και αρχίζω τώρα. Λέω. Και λέω. Και λέω, ας τον άνθρωπο. Θα διορθώσω τη ζωή μου. Τη συμπεριφορά μου. Θα την αγαπήσω όπως είναι. Θα τον αγαπήσω όπως είναι τον άντρα μου, τη γυναίκα μου. Ο Κύριος θα κάνει την έκβαση και θα ανοίξει την καρδιά της ή την καρδιά του και θα σωθεί ο άνθρωπος. Άμα φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο το αντρόγινο αυτό, ο άπιστος θέλει να χωριστεί. Για ποιο λόγο θέλει να χωριστεί? Μήπως εγώ φταίω? Μήπως εγώ τον έχω ζαλίσει, τον έχω πρίξει? Γιατί καμιά φορά η γλώσσα δεν μένει μέσα στη σπηλιά της, μέσα εκεί στο ουρανίσκο. Να η γλώσσα. Δεν πρέπει έτσι όμως, αδερφοί. Όταν λέει να κερδιθώ σε άνευ λόγου, δηλαδή τι, δεν θα μιλάμε καθόλου? Μα αφού, μα δική. Τελευταία μίλησα με έναν αδερφό στον Ντίσσελντορφ, μου λέει, αδερφέ, έχω δίκιο. Λέω, θα σε πνίξει το δίκιο σου, πρόσεξε καλά. Λέω, είμαι παθών, ξέρω. Ξέρω και μπορώ να σου πω. Και αν σε καθοδηγήσω και αν συμβουλέψω, άμα θέλεις να ακούσεις όμως. Άμα ακούσεις καλώς, άμα δεν ακούσεις θα τα κάνεις θάλασσα. Γιατί όταν κάποιος, αδερφοί, έχει εμπειρίες τέτοιες, τις οποίες δεν τις έχουν περάσει όλοι και δεν τις γνωρίζουν όλοι, μπορείς να βοηθηθείς. Η συμβουλή θα είναι καλή, θα είναι σωστή, θα έχει απήχηση. Λέω, μη μιλάς. Μα πόσο δεν θα μιλήσω? Μα με φέρνει μέχρι εδώ. Ας σε φέρει μέχρι εκεί. Εσύ μη μιλάς. Μην αντιλέγεις. Εσύ είσαι πιστός. Λες ότι είσαι πιστός. Ας είναι τα λόγια μας ολίγα, αδερφοί. Μην μιλάμε πολύ. Ο Κύριος εργάζεται αθόρυβα τις καρδιές, το ξέρετε. Εμείς με θόρυβο θέλουμε να εργαστούμε. Δεν γίνεται. Ο Κύριος εργάζεται αθόρυβα, αδερφοί. Προσέξτε. Ούτε φαίνεται. Αλλά το αποτέλεσμα φαίνεται μετά. Μετά τις ενέργειες που κάνει ο Θεός. Με τις δικές μας ενέργειες δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Θα τον σκανδαλίσουμε, θα τον απαγοητεύσουμε τον άλλον. Θα σε χωρίσω. Το έχω ακούσει αυτό πολλές φορές από τη γυναίκα μου. Όχι τώρα. Πριν πιστέψει. Θα σε χωρίσω. Κάθε μέρα το άκουγα σχεδόν. Το είχα βαρεθεί κιόλας. Στην αρχή στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Χτυπιόμουν. Λέω, θα με χωρίσει γιατί? Επειδή πιστεύω στον Χριστό? Είχα μεγάλο φταίξιμο, αδερφή. Ενώ ήταν στον κόσμο της. Μάλιστα. Δινόταν όπως ο κόσμος. Εγώ ήθελα να ντυθεί σαν χριστιανή. Μα δεν γίνεται. Άμα ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, δεν καταλάβει, αδερφή, την πρόσκληση που έλαβε από τον Θεό, ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Εάν ο άνθρωπος μόνος του δεν τα πάει στη φωτιά να τα κάψει ή να τα πετάξει, δεν μπορείς εσύ να του πετάξεις, αδερφέ, τίποτα, και αδερφή μου. Έχει μια συνήθεια. Αγαπάει κάτι. Δεν μπορούμε εμείς να τα βγάλουμε, να τα ξεριζώσουμε από τις καρδιές των ανθρώπων αυτά. Αυτά μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει. Μόνο ο Κύριος. Εγώ είχα πει, δεν μου αρέσει αυτό που φοράς. Λέω, ετοίμασε τα παιδιά να βγούμε βόλτα, έχει ωραία ημέρα, ήταν απογευματάκι. Ήρθε ετοιμασμένη και ντυμένη. Δεν ήταν η γυναίκα μου της Μπογιάς. Όταν λέω της Μπογιάς, δεν ήταν. Αφού όταν παντρευτήκαν, τα αυτιά της δεν τα είχε τρύπει, ούτε δεν είχε φορήσει σκουλαρίκια στην νεότητά της, ήταν απλή. Την είδα εγώ με το έξαλλο ψαράδικο παντελόν εκεί πέρα, την εξέτασα, ιερά εξέταση παρακαλώ, έτσι, εμείς τα βλέπουμε όλα. Την κοιτάζω από τα νύχια των ποδιών μέχρι πάνω στο κεφάλι. Μου λέει, τι, με αυτό το παντελόν φοράς, λέω, δεν θα βγούμε βόλτα, τελείωσε.
ο Άγιος, ε. Ο αδερφός που τα ξέρει όλα, τα βλέπει όλα. Λέει, γιατί, αφού εμένα μ' αρέσει. Λέω, εμένα δεν μ' αρέσει. Κάτσε, αδερφέ. Άμα της αρέσει, άμα του αρέσει κάτι, εσύ τι πας να κάνεις τώρα. Αφού το έχει μέσα στην καρδιά της, μέσα στην καρδιά του. Θα έρθει η ώρα του Κυρίου και θα ξεριζωθούν όλα, θα κατακαούν όλα. Εμείς την ώρα μας θα κάνουμε θάλασσα, αδερφοί. Δεν ξέρω αν εσείς τα έχετε κάνει θάλασσα, εγώ τα έχω κάνει πολλές φορές θάλασσα. Και από τότε πήρα καλά μαθήματα. Την άφησα στα χέρια του Κυρίου και λέω, Κύριε, διόρθωσα τη ζωή μου, τη συμπεριφορά μου, έβαλα φαρμάρι στο στόμα μου, τίποτα. Τσιμουδιά. Θα την κερδίσεις χωρίς λόγο, θα τον κερδίσεις χωρίς λόγο, άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, συνέχισε το μπλα μπλα. Δεν βγαίνει τίποτα, αδερφοί. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Εάν θέλει να χωριστεί, λέει, ας χωριστεί ο άπιστος. Εμείς, λέει, πιστοί, ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένη στα αιτία αυτά. Δηλαδή, άμα μου αφήσει ο άντρας ή η γυναίκα π.χ., μπορώ να ζήσω και χωρίς άντρα, κάποιος χωρίς άντρα και χωρίς γυναίκα, όταν αφιερωθεί στον Κύριο όμως, έτσι. Γιατί η σωτηρία μας εξαρτάται από τον Χριστό. Δεν σημαίνει άμα χωρίσω, π.χ. μ' αφήσει ο σύντροφος ή η σύντροφος, ότι να αφήσω και εγώ τον Χριστό τώρα. Αυτό είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Ο πιστός μπορεί να ζήσει έτσι, αδερφοί, με τον Κύριο βέβαια, με τη χάρη του Θεού, έτσι. Μπορεί να αφιερωθεί στην προσευχή και γνωρίζω αδέρφια και αδερφές που έχουν περάσει από τέτοιες στεναχώρες, αλλά μένουν όμως, αδερφοί. Μένουν. Μένουν. Γιατί αγαπάνε τον Κύριο. Τι σημαίνει, αν ο απιστός τρελάθηκε, πήραν τα μυαλά του αέρα, θέλει να φύγει, να χωρίσει, να κάνει τη ζωή του να γλεντήσει, να πάει με άλλες ή με άλλους, εγώ θα πρέπει να κρατήσω την ακεραιότητά μου. Γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει. Να βρω μια καλύτερη, να βρω ένα καλύτερο. Θα πέσει σε μοιχεία. Δεν επιτρέπεται ο χωρισμένος να παντρεύεται, αδερφοί. Θα πεις, αν είναι στον καιρό της αγνίας, άλλο είναι ο καιρός της αγνίας που ο Θεός παραβλέπει όντως. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, έτσι. Αλλά τώρα σαν πιστός, π.χ. εγώ, να συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφέρονται οι άπιστοι, αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Θεό, δεν είναι καλό, αδερφοί. Δεν το θέλει ο Θεός. Και λέει, ο Θεός όμως προσεκάλεσε εμάς στις ειρήνη. Να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, να φυλάξουμε την ειρήνη στην καρδιά μας, όχι μάχες, αδερφοί. Διότι τι εξεύρεις γίνει αν μέλεις να σώσεις τον άντρα, δηλαδή άμα μείνεις γυναίκα, κακό περνάς, στεναχωριέσαι, ή αδερφέ, κακό περνάς, στεναχωριέσαι, πού το ξέρεις, εάν εσύ μείνεις ότι δεν θα σωθεί η γυναίκα σου εξαιτίας σου. Εάν η συμπεριφορά μας είναι κατά το λόγο του Θεού, κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα κάνει χάρη και στον σύζυγο ή στη σύζυγο, αδερφέ. Θα στην χαρίσει, θα στον χαρίσει ο Θεός. Όταν εγώ φέρομαι κατά το λόγο του Θεού. Δεν φέρομαι με τον εγωισμό μου, κατά τον εγωισμό μου. Ή τι εξεύρεις ανέρ, εάν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα. Μην, αδερφέ, κάνε υπομονή. Αδερφή μου, κάνε υπομονή. Με την υπομονή σου θα κερδίσεις τη ζωή σου, την ψυχή σου, θα κερδίσεις τα πάντα. Και θα αγωνιστείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το τέλειο και βάρεστο? Να υποκούσεις τη φωνή του. Να πιστέψω σε αυτόν τον οποίον έστειλε, τον Ιησού Χριστό. Στο λόγο του Χριστού, στο λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού μας δίνει τις λύσεις, αδερφοί, για τη ζωή αυτή. Το ξέρετε. Στη ζωή μας έχουμε κάνει πολλά λάθη. Και όσοι δεν περιπατούν κατά το κανόνα τούτο, όλο μέσα σε λάθη πέφτουν. Λάθη, 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 λάθη. Και τα λάθη, αδερφοί, μας γυρνάνε προς τα πίσω. Δεν μας πάνε μπροστά. Λάθη. Γιατί δεν μας αφήνει ο εγωισμός μας. Κάνε αυτό που σου λέει ο Κύριος, αδερφέ. Κάνε αυτό που σου λέει ο Λόγος του Θεού. Μη μιλάς. Μη κάνεις το διδάσκαλο στο σπίτι. Στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στα παιδιά σου. Τα παιδιά νέα, τα νουθετούμε. Με νουθεσία Κυρίου. Δόξα στο Θεό. Αλλά με τη συμπεριφορά μας, αδερφοί, από τη συμπεριφορά μας και από τη διαγωγή μας,
θα κερδίσουμε και τα παιδιά μας. Εκεί που χρειάζεται να είμαστε αυστηροί θα είμαστε, γιατί όχι. Ο Πατέρας Ουράνιος δεν είναι αυστηρός με εμάς. Δεν μας παιδεύει εμάς για το καλό μας, ναι. Εμείς οι χριστιανοί αδερφοί το πάμε με το συνέστημα, το μανάρι μου. Ό,τι θέλεις παιδί μου, ό,τι θέλεις κάνε, δοκίμασέ τα όλα και έχει ο Θεός μετά. Ναι, πού το λέει αυτό. Πού το λέει ότι οι γονείς πρέπει να μιλάνε έτσι στα παιδιά. Ελεύθερος. Τσιγαράκι, χασισάκι, δισκοτέκ, μπαράκια. Ου, του Κυρίου είμαστε εμείς. Έχουμε τον Κύριο εμείς. Έχουμε τον Κύριο εμείς, αλλά εμείς τι κάνουμε, αδερφοί. Τα στέλνουμε τα παιδιά στο στόμα του λύκου. Παπ. Στο στόμα του διαβόλου. Ναι, αδερφοί μου. Όσο είναι κάτω από τα φτερά μας, μπορούμε να τα φυλάξουμε, αδερφοί. Τα παιδιά μας. Μέχρι πόσα χρόνια είναι κάτω από τα φτερά μας, μπορεί να αναρωτείτε κάποιος, μέχρι τα 16, μέχρι τα 18, όσο κατοικείς με τους γονείς σου, είσαι κάτω από τα φτερά τους, αδερφέ. Όσο καιρό και να είσαι. Και 10 και 20 και 30, άμα μένεις με τους γονείς σου και πάλι αν φύγεις από τους γονείς σου και θα τους θυμάς και θα τους σέβεσαι και θα τους ακούς. Αν είναι εγκυρίο οι γονείς, έτσι. Αν είναι στον κόσμο και πάνε να σε παρασύρουν και να σε αποσπάσουν από το σώμα του Χριστού, δεν θα τους ακούσεις, αδερφέ. Δεν γίνεται αυτό. Θα ακούσει τον Κύριο, θα ακούμε τον Κύριο, το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, πιστεύω, αδερφοί. Το αγαθό, το τέλειο και βάρεστο. Στο 17 λέει, αλλά καθώς ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον και καθώς ο Κύριος προσεκάλεσε έκαστον, ούτω σας περιπατεί και ούτω διατάτω εις πάσας τας εκκλησίας. Βαρύς ο λόγος, ε. Διατάτης, αδερφέ. Και ποιος εσύ που διατάτης. Μερικοί δεν θέλουν να τα ακούσουν αυτό. Εσύ θα μου πεις, αδερφέ, εγώ τα ξέρω. Ναι, αλλά τα έχεις κάνει μουσκεμα, αδερφέ μου. Στη ζωή σου. Αφού δεν ξέρεις. Άμα ήξερες, θα έκανες αυτό που λέει ο λόγος. Εγώ ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Να είμαστε ειλικρινείς, αδερφοί. Ο λαός του Θεού χάνεται από έλλειψη γνώσεως, το ξέρετε. Δεν να το διαβάσω, ξέρω που είναι γραμμένο. Όχι. Θα έρθει η ώρα της αλήθειας, η ώρα της εκτέλεσης, αγαπητοί μου. Η ώρα της δοκιμασίας. Και στη δοκιμασία φαίνεται εάν είμαι ελλειπής ή εάν δεν είμαι, εάν είμαι πνευματικός ή όχι. Εάν τα ξέρω ναι ή όχι. Εάν υπάρχει βάθος. Εάν υπάρχει πλάτος, μήκος και ύψος. Όταν δοκιμάζομαι φαίνεται. Εκεί φαίνεται και η γνησιότητά μας, αδερφοί. Το να πούμε με το στόμα τα ξέρω, το λέμε γρήγορα και εύκολα. Αλλά όταν έρθει η ώρα όμως, αδερφοί, της εκτελέσεως, του Λόγου του Θεού, τα πράγματα εκεί αλλάζουν. Είναι πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, όπως ο Θεός εμοίρασε στον καθένα, τη χάρη που έχει λάβει ο καθένας από τον Θεό, και όπως ο Κύριος, και καθώς ο Κύριος προσεκάλεσε τον καθένα, σε τι κατάσταση το βρήκε ο Κύριος, και λέει στη συνέχεια για όλα αυτά, ούτω σας περιπατεί, ο πιστός δηλαδή, και ούτω διατάτω εις πάσας τας εκκλησίας. Άμα πάμε απέναντι στο τέταρτο κεφάλαιο, στο τέλος λέει, αν δεν κάνω λάθος, στο 17 εδάφιο λέει, σας έπεψα τον Τιμόθεο, ώστε είναι τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, ώστε θέλει να σε ενθυμίσει τα σοδούς μου, τα στεν Χριστώ, καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία. Ακούτε, αδερφοί. Δηλαδή σε κάθε εκκλησία τα ίδια τους έλεγε. Ναι, αυτά που είναι γραμμένα. Δεν έλεγε στη μια εκκλησία έτσι, στην άλλη έλεγε διαφορετικά. Ή πήγαινε με το συναίσθημά του ή με τα μυαλά του. Όχι. Αυτά που του είχε αποκαλύψει και του είχε φανερώσει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, αυτά δίδασκε, αδερφοί στους αδερφούς. Αυτά δίδασκε. Μάλιστα. Σε κάθε εκκλησία. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα και επιμένει ούτω διατάτω εις πάσας τας εκκλησίας. Γιατί δικές σου είναι οι εκκλησίες, αδερφέ Παύλο. Αδερφή, είχε ιδιαίτερη διακονία, έτσι. Και να σας πω κάτι, ο Θεός δεν έχει δώσει τις διακονίες. Αδερφή, ούτε τις μοιράζει σαν στραγάλα, το λέω πάντοτε, πάρτε. Όχι. Για την κατάρτιση των Αγίων, για την τελειοποίηση του σώματος του Χριστού εδώ δώθησαν οι διακονίες. Το ξέρετε. Για να διδαχτούν τα παιδιά του Θεού, το Λόγο του Θεού σωστά, από πρώτο χέρι. Θα μου πεις, αδερφέ, όλοι δεν μπορούμε να διδάξουμε. Να δοκιμάσουμε, αδερφοί, να γίνουμε διδάσκαλοι μετά.
Αδελφοί, αν ο Κύριος δεν δώσει, κανείς δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Και άμα ο Κύριος δεν συμμαρτυρήσει με το Πνεύμα Του το Άγιο, αδελφοί, ή ακόμα και μέσα στις καρδιές μας, για το Πνεύμα Του Αγίου, για το Λόγο Του, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τι λέει τώρα αυτός? Τι μας διδάσκει τώρα αυτός? Ωφελείται ο άνθρωπος όταν ακούει το Λόγο του Θεού προσεκτικά, αδελφοί. Ωφελείται όταν το δέχεται την καρδιά του. Αλλά θα πρέπει, αδελφοί, και ο Λόγος να είναι οπτός εμπειρή, να είναι διαπνεύματος Αγίου. Δόξα στο Θεό. Θα πεις, αδελφέ, καλά είναι να διδάσκουμε ένας τον άλλον. Αδελφοί, δεν είναι εύκολη η διδασκαλία. Ο Ιάκωβος λέει, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί, διότι εις πολλά πλέον άπαντες. Όποιος δευτέλεει σε λόγο ή μπορεί να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του, είναι τέλειος ανήρ. Μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε τη γλώσσα όταν πρέπει και όπως πρέπει. Δεν φταίμε σε λόγο. Εδώ είναι τώρα, αδελφοί. Πολλές φορές ο λόγος, όταν είναι ανθρώπινος, δεν γίνεται αποδεκτός. Όταν είναι λόγος του, αδελφοί, δεν μπορούμε να αντιπούμε, ούτε να αντισταθούμε, γιατί έτσι είναι γεγραμμένο, αδελφοί. Και ό,τι είναι γραμμένο, αυτό αφορά όλους μας και εσύ για όλους μας, όπως λέει εδώ πέρα. Προσεκλήθη τη στην πίστη περιτετμημένος, Ιουδαίος δηλαδή. Σήμερα περιτέμονται και άλλοι, μουσουλμάνοι. Τι γίνεται εδώ τώρα? Ας μην καλύπτει, λέει, την περιτομή. Δηλαδή, να μην κρύψει την προέλευσή του ότι είναι Ιουδαίος. Είμαι Ιουδαίος και ξέρουμε όλοι ότι οι Ιουδαίοι τα αρσενικά περιπτέμνονται την 8η ημέρα. Να μην κρύψει, λέει, την περιτομή του. Δεν λέει να βγάλει τα ρούχα του και να δείξει ότι έχει κάνει περιτομή. Να μην το κρύψει, δηλαδή, να το έχει μυστικό. Μην το μάθουν ότι είμαι Ιουδαίος γιατί είμαι περιτμημένος. Όχι, να πει, ναι, είμαι Ιουδαίος. Είμαι Έλληνας, είμαι εθνικός. Εντάξει. Γιατί στην Εκκλησία δεν γίνονται διακρίσεις, αδερφοί. Είσαι περιτμημένος ή δεν είσαι. Είσαι μαύρος ή άσπρος. Αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν στην Εκκλησία του Χριστού. Προσωποληψίες. Δεν πρέπει. Λέει, ας μην καλύπτει την περιτομή. Προσεκλήθη της απερίτμητος, εθνικός δηλαδή, ας μην περιτέμνεται. Μην κάνει περιτομή, μήπως τον ξελογιάσουν οι Ιουδαίοι και του πούνε ότι χωρίς την περιτομή, χωρίς τον Μωυσή δεν σώζεσαι. Γιατί αυτό είχαν κάνει στις Εκκλησίες Γαλατίες, αδερφοί. Εμείς σωθήκαμε δια της χάριτος του Ιησού Χριστού, δια της θυσίας του Σταυρού. Και η περιτομή που έγινε σε εμάς έγινε η περιτομή της καρδιάς. Την έκανε ο Κύριος. Έγινε, πότε έγινε η περιτομή? Δια της βαπτίσεως, εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Εις άφεση αμαρτιών, εκεί έγινε η περιτομή, αδερφοί, η πνευματική περιτομή. Αποβλήθηκε ο παλιός ο άνθρωπος, δηλαδή εξαλείφθηκε, κόπηκε η ακροβιστία της σαρκός. Κόπηκε ο παλιός ο άνθρωπος, πετάχτηκε, θαύτηκε. Αυτό είναι. Ας μην περιτέμνετε. Η περιτομή είναι ουδέν. Κοιτάξτε τι λέει. Η περιτομή δεν είναι τίποτα, λέει. Η περιτομή είναι το σημείο της διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ, το ξέρετε. Η περιτομή δεν είναι από τον Μωυσή. Η περιτομή έγινε στον οίκο του Αβραάμ. Ο Κύριος του είπε, είναι το σημείο της διαθήκης αυτό. Μεταξύ εμού και σου, Αβραάμ. Ναι, το έχουν πάρει όλοι οι Ιουδαίοι. Το πήραν, εντάξει, δεν το έχουν πάρει μόνο οι Ιουδαίοι, το έχουν πάρει και άλλοι τώρα. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, η περιτομή είναι ουδέν και η ακροβιστία είναι ουδέν. Ούτε το ένα ούτε το άλλο σώζει. Ή τελειοποιεί τον άνθρωπο, ή αγιάζει τον άνθρωπο. Δηλαδή, τι σημασία έχει αυτό? Περιτμημένος και μη περιτμημένος. Τίποτα δεν είναι, λέει. Αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Οχ, εντολών του Θεού, πάλι νόμος. Άδερφε, μιλάτε για νόμο. Ποιος νόμος, άδερφε? Όταν λέει εδώ για τη στήριση των εντολών του Θεού, ξέρετε τι εννοεί? Στην Καινή Διαθήκη. Τα λόγια του Ιησού Χριστού. Προσέξτε. Δεν μιλάει για τις 10 εντολές του νόμου ή του γράμματος, το οποίο θανατώνει, αλλά όταν λέει εδώ τις εντολές του Θεού, αδερφοί, είναι αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο διέταξε και δίδαξε, αδερφοί, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια των μαθητών του, μέσα στις εκκλησίες. Και έγινε έργο και γίνεται μεγάλη σωτηρία. Γιατί λέει ο Κύριος μας, εντολέ δικέ μου βαρία δεν είναι? Γιατί τις αποκαλεί
εντολές. Δεν είναι νόμος, αδερφέ, δεν είναι αυτός ο νόμος που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το σηκώσει ή να το εκτελέσει, να το πράξει. Είναι ο βασιλικός νόμος της Καινής Διαθήκης. Είναι ο λόγος για τα βασιλόπουλα, για τα παιδιά του Θεού, για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα η τήρηση των εντολών του Θεού, του Λόγου του Θεού. Μόνο η Παλαιά Διαθήκη είχε εντάλματα. Αφού λέει καθώς διατάττως όλες τις εκκλησίες. Τα δόγματα των Αποστόλων. Τι νόμος είναι αυτός, χάρης είναι, αδερφοί. Μακάρι να είχαμε τέτοιους αδερφούς να διδάσκανε το λαό του Θεού σωστά παντού όπου να πηγαίνανε, αδερφοί. Να μην ζητάγαν δόξα παρανθρώπης, να ήταν ταπεινοί, να μην προβάλλουν τους εαυτούς τους, να μην συστέουν τους εαυτούς τους. Μακάρι ο Θεός να σηκώσει τέτοιους εργάτες, αδερφοί. Να έχουν φόβο Θεού μέσα τους. Να διδάσκουν το λαό του Θεού σωστά, να μην αποκρύβουν τίποτα. Να μην αποκρύβουν τίποτα. Στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, λέει ο Απόστολος Παύλος, σας δίδασκα ημέρα και νύχτα με τα δακρύων, λέει, και δεν σας απέκρυψα τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τι να κρύψουμε δηλαδή. Αυτό που παραλαμβάνουμε από τον Κύριο, αυτό χρωστάμε να το μεταδώσουμε εις τους αδερφούς, να το πούμε στην Εκκλησία. Όλη την αλήθεια, αδερφοί. Άμα μπει το ανθρώπινο συνέστημα μέσα, θα με στεναχωρηθεί ο αδερφός ή η αδερφή, τι να πω τώρα. Τι να του πω, θα το δεχτεί ή δεν θα το δεχτεί. Αυτό δεν ανήκει σε εμάς, θα το δεχτεί ή θα το δεχτεί ο άλλος, αδερφοί. Θα πούμε την αλήθεια, πώς είναι η αλήθεια. Θα διδάξουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, ελεύθερα, αδερφοί μου. Έκαστος εν τη κλίση καθήν εκλήθη εν ταύτη ασμένη, όπως ο Κύριος τον βρήκε και τον κάλεσε, έτσι ασμένη. Δεν εννοεί με βρήκε κοσμικό, θα μείνω κοσμικός. Με βρήκε μασχαρά, θα μείνω μασχαράς. Μη γέννητο, έτσι. Δεν εννοεί αυτό, αδερφοί μου. Γιατί τους περισσότερους ή τις περισσότερες ο Κύριος τους βρίσκει το να είναι έξαλλη η ενδυμασία τους και η συμπεριφορά τους, τα λόγια. Ο, δεν σημαίνει ότι όπως με βρήκε έτσι θα μείνω. Αλλιώς δεν θα έλεγε όσοι είναι Χριστό Ιησού είναι νέο κτίσμα, τα παλιά παρήλθανε. Τα παλιά θα παρέλθουν, αδερφοί, θα τα αφήσουμε πίσω. Την Αίγυπτο θα την αφήσουμε πίσω. Τον κόσμο θα την αφήσουμε πίσω. Τις συνήθειες του κόσμου θα τις αφήσουμε πίσω. Δεν τις κουβαλάμε στο τσουβάλι ή θα τις βάλουμε στην ντουλάπα και όταν έρθει η ώρα θα τις βγάλουμε πάλι στην επιφάνεια. Όχι έτσι, αδερφοί μου. Κάποτε ένας αδερφός πριν χρόνια αγωνιζόταν ο καημένος για κάτι. Επειδή ερχόταν στο σπίτι μου και δεν έβλεπε τηλεόραση ποτέ, γιατί δεν υπήρχε, λέει, αδερφέ Δήμα, προσπαθώ, λέει. Προσπαθώ, τι να κάνω, λέει, τα παιδιά. Μια μέρα μου λέει, την έβγαλα, αδερφέ, την έβγαλα. Μπράβο, λέω, αδερφέ μου. Λέω, την έβγαλε. Πού την πήγες όμως? Την έβαλα στο υπόγειο, λέει, αδερφέ. Όχι, αδερφέ, στα σκουπίδια πρέπει να την πετάξεις. Γιατί στο υπόγειο εύκολα θα την ξανασηκώσει, θα την βγάλεις και θα την ανεβάσεις πάλι στο σαλόνι σου. Την έβγαλα, αδερφέ, από το σαλόνι. Ναι, μπορεί να την πήγες στο δωμάτιο όμως. Μήλες, την έβγαλες. Την έβγαλες από το σαλόνι. Λέω, πέταξες στα σκουπίδια, τότε θα ελευθερωθείς. Όχι, δεν πήγε, εκεί καλά είναι. Σε μια ώρα, μια στιγμή πτώσεως, μπήκε πάλι στο σαλόνι. Θα μου πεις, την είδες? Ναι. Δεν του είπα, αδερφέ, τι έκανες. Είναι σαν να λες, έκοψα το τσιγάρο και έχεις το πακέτο στη τσέπη. Δεν το κόψες, αδερφέ. Γιατί το έχεις ακόμα στη τσέπη, το αγαπάς, γι' αυτό και το κρατάς. Κάτι το οποίο το αγαπάμε, το κρατάμε. Κάτι το οποίο δεν αγαπάμε, τι κάνουμε, ξέρετε? Κάτι το οποίο δεν αγαπάμε, τι το κάνουμε? Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, τι το κάνουμε? Το κρατάμε? Το πετάμε. Έτσι είναι, αδερφοί. Και με τα πράγματα του Θεού. Άμα αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, θα κρατήσουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Άμα αγαπάμε τον κόσμο, θα κρατάμε τον κόσμο. Ναι, και τον κόσμο και τον Χριστό. Δεν γίνεται και τα δύο, αδερφοί. Ή τον Χριστό ή τον Μαμονά. Ή τον Θεό ή τον κόσμο. Όποιος φίλος του κόσμου γίνεται, εχθρός του Θεού καθίσταται. Δηλαδή αυτομάτως γίνεται εχθρός του Θεού. Α, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό όμως. Όσοι αγαπάει τον κόσμο, το σχήμα του κόσμου, αδερφοί. Ο κόσμος είναι μοντέρνος. Ο χριστιανός πρέπει να είναι μοντέρνος? Δεν πρέπει, αδερφοί. Η μόδα δεν είναι από το Θεό, είναι από τον διάβολο, σας το λέω.
Δεν από το Θεό. Ναι, αλλά ο κόσμος τώρα είναι η μόδα. Μάλιστα. Δεν πρέπει να συντρέχουμε και εμείς το ίδιο κύλισμα της ασωτείας όπως οι άνθρωποι, αδερφοί. Από εκεί μας έβγαλε ο Κύριος. Να μην κάνουμε τα ίδια που κάνουν οι άνθρωποι. Το έκανε αυτός, θα το κάνω κι εγώ. Το πήρε αυτός, θα το πάρω κι εγώ. Όχι, αδερφοί. Θα πρέπει να είμαστε και εγκρατείς, βέβαια, έτσι. Γιατί η μόδα, αδερφοί, είναι αυτή η οποία ελκύει περισσότερο τους νέους και τις νέες. Περισσότερο. Βγήκε το καινούριο κινητό, πόσο κάνει, 1200, θα το πάρω. Κάτσε, αδερφέ. Άλλοι δεν έχουν να φάνε. Άλλοι δεν έχουν να φάνε. Γιατί να πάρει ένα κουστούμι που έχει 800 ή 1000 ευρώ. Πρέπει να είναι οπωσδήποτε μπος και μπους. Γιατί. Υπάρχει και τσεουνά. Με 80 ευρώ παίρνεις κουστούμι. Θα πεις, αδερφέ, το δικό σου 80 ευρώ κάνει. Μπορεί να κάνει 90. Γιατί να δώσω 900. Έτσι είναι, αδερφοί μου. Θα μου πεις, μα είναι της μόδας. Έχει άλλο κόψιμο, έχει άλλο πέτο. Καλά τώρα, άμα είναι λίγο πιο φαρδί το πέτο, πειράζει, πιο στενό. Και τι έγινε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εάν έχει σχίσιμο ένα αυτό από πίσω, πειράζει. Πάει, πέρασε αυτή η μόδα, μου είπε κάποιος. Τώρα έχει δύο σχισίματα το σακάκι. Δεν ξέρω το δικό μου, ένα πρέπει να έχει. Λέω, δύο σχισίματα, πού να βρω εγώ δύο σχισίματα τώρα. Εντάξει, άμα πάμε με τη μόδα, αδερφή, δεν έχουμε πορτοφόλια για μόδα. Έτσι δεν είναι. Απλά. Μη παραξηγήστε. Μ' αρέσει να τα λέω έξω από τα δόντια που λένε. Αδερφοί μου, εδώ λέει έκαστος, το διαβάσαμε αυτό, εκλήθης δούλος, μη σε μέλη, αλλά εάν δύνασαι να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίζεσαι το καλύτερα. Παλιά ήμασταν δούλοι της αμαρτίας, αδερφοί. Έτσι δεν είναι. Κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο, δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε. Τώρα μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Ήρθε στη ζωή μας και μας ελευθέρωσε. Διότι ως της δούλος εκλήθη εις τον Κύριον είναι, απελεύθερος του Κυρίου. Βέβαια μας ελευθέρωσε από τη δουλεία της αμαρτίας και τώρα, αδερφοί, αγωνιζόμαστε να γίνουμε δούλοι του Χριστού. Εγώ φοβάμαι να πω δούλος Ιησού Χριστού, αλλά λέω, Κύριε, ένας αχρίος δούλος. Άμα γίνω, θα είμαι ευχαριστημένος. Γιατί είπε ο Κύριος κάτι, άμα έρθει ο υπηρέτης από το κάμπο ή από τα πρόβατα, από τα χωράφια ή από τα ζώα, θα βρει το φαΐ έτοιμο στο σπίτι, λέτε. Ο δούλος. Τότε είχανε δούλους. Όχι. Θα του πει ο Κύριος του, μαγείρεψε εμένα πρώτα να φάω εγώ και όταν εγώ τελειώσω και φάω το φαΐ μου, φάει και εσύ. Ακούτε. Έτσι λέει. Ο υπηρέτης δεν μπορεί να, ο δούλος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ακούγεται, το δούλος το έχουμε πάρει ψωμοτήριο τώρα. Δούλος του Κυρίου, δούλος του Κυρίου. Ναι. Δεν είναι εύκολο όμως, αδερφοί. Εγώ άκουσα τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου σε μια προσευχή να μου λέει, όταν πράττεις όλα τα διαταχθέντα σε σένα, τότε να πεις ότι είσαι αχρίας δούλος. Λέω, συγχώρεσέ με, Κύριε. Καμιά φορά προφέρουμε λέξεις που δεν τις έχουμε καταλάβει. Ο δούλος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αδερφοί. Προσέξτε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να παραβεί τις εντολές του Κυρίου του. Ο Κύριος του λέει, αυτό και αυτό και αυτό θα κάνεις. Και άμα τελειώσει θα κάνεις και δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Ο δούλος δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί, ούτε να παραπονεθεί. Θα μου πεις, δεν γίνεται αυτό. Για διαβάστε λίγο την ιστορία πώς ήταν οι δούλοι. Όρθιοι καθόνταν έτσι. Δεν μιλάγαν τίποτα. Θα μου πεις, αδερφέ, τι σχέση έχει αυτό με τα πνευματικά. Εδώ είναι τώρα. Άμα θέλουμε να γίνουμε πιστοί και φρόνιμοι δούλοι, αδερφοί, θα κάνουμε όλα όσα μας λέει ο Κύριος. Θα αγωνιστούμε τουλάχιστον να τα κάνουμε όλα. Ή τα περισσότερα, αδερφοί μου. Γιατί οι σόντινα εδόθησαν πολλά, πολλά θέλουν συζητηθεί. Να το ξέρετε. Οι σόντινα εδόθησαν λίγα, λίγα θέλουν συζητηθεί από αυτόν. Εάν ο Κύριος έχει αναθέσει καθήκοντα σε σένα αυτό και αυτό και αυτό, κάνε αυτό. Κάνε αυτό που σε έχει αναθέσει. Κάποτε είχε μιλήσει στο Πνεύμα του Άγιο μέσα στην Εκκλησία και μου είχε πει, θα σου επιθέσω ακόμα περισσότερο βάρος. Λέω, εσύ ξέρεις, Κύριε.
Ξέρουμε ότι η ικανότητα δεν είναι εξημών, αλλά από του Κυρίου. Εάν ο Κύριος δεν μας δώσει δύναμη, αδερφοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε. Δεν γίνεται. Εδώ λέει, διότι όσοι δούλος εκλήθη στον Κύριο είναι απελεύθερος του Κυρίου, ομοίως και όσοι ελεύθερος εκλήθη, δούλος είναι του Χριστού. Διατι μη σιγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Αυτό το εδάφιο μου αρέσει πάρα πολύ. Μας αγόρασε ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, βάζοντας την ψυχή του υπερημών, τη ζωή του υπερημών. Και τώρα μας καλεί να τον υπηρετήσουμε, να γίνουμε υπηρέτες του σώματός του, της εκκλησίας του, του Ευαγγελίου του. Εδώ που λέει, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Μην ακολουθείτε ανθρώπους. Μην ακούτε περισσότερους ανθρώπους από τον Κύριο. Εμείς θα πρέπει να πειθαρχήσουμε στον Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους, αδερφοί. Δεν πρέπει να υψώνουμε ανθρώπους. Αυτό το λέω πάντοτε. Έχω δει ανθρώπους, αδερφοί, οι οποίοι ήθελαν δόξα να λάβουν και είχαν το κάφημα στον εαυτό τους, στο χάρισμά τους, στο λέγιν τους. Δεν είναι σήμερα ανάμεσά μας. Το ξέρετε. Αυτό το φοβάμαι. Είναι να φοβόμαστε, αδερφοί. Και όταν ακούω να υψώνουν αδερφούς ή αδερφές, χαρισματούχους ή ξέρω εγώ αδερφούς που έχουν κάποια ιδιαίτερη διακονία, αδερφοί, φοβάμαι. Λέω, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ο αδερφός, πού να τον ακούσεις αυτόν, πού να την ακούσεις αυτήν, πάνε εκεί να ακούσεις. Ο λόγος του Θεού κηρύττει παντού, αδερφοί. Να το ξέρετε. Και το Πνεύμα το Άγιο μιλάει παντού μέσα στις εκκλησίες. Ο Θεός δεν προσωποληπτεί και δεν έχει ιδιαιτερότητες. Αγαπάει όλο το λαό του, όλα τα παιδιά του το ίδιο, όπως και εμείς αγαπάμε τα παιδιά μας. Εγώ δεν θέλω να προσωποληπτήσω για τα παιδιά μου. Αγωνίζομαι να αγαπήσω, να μην αισθανθεί ότι αγαπά τον ένα περισσότερο και τον άλλο λιγότερο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αδερφοί. Έτσι είναι ο πατέρας μας ο Ουράνιος και ακόμα καλύτερος από εμάς. Αγαπάει το λαό του, αγαπάει τα παιδιά του, αδερφοί. Και δίνει ίδιες αγαθές δόσεις στο λαό του και στα παιδιά του. Για να μην αγαπάει ο Κύριος μια εκκλησία σημαίνει ότι έχει αποστατήσει από τον ζωντανό Θεό. Και έχει αραβωνιαστεί, έχει παντρευτεί με κάποιον άλλο, με τον κόσμο, με την αμαρτία, με τη διαφθορά. Δεν ξέρω, αδερφοί μου. Αλλά να μην γίνουμε δούλοι ανθρώπων, αδερφοί. Μην ακολουθούμε άνθρωπον, θα ακολουθούμε τον Κύριο. Τον Θεάνθρωπο θα ακολουθούμε, τον Ιησού Χριστό, κανέναν άλλον. Αυτός είναι η κεφαλή μας, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Μην δοξάζουμε ανθρώπους, αδερφοί. Αυτά τα κάνουν οι ειδωλολάτρες. Όχι, αδερφοί μου. Εσείς πάντες είστε αδερφοί, λέει ο Κύριος. Τελείωσε. Είσαι ο πατήρ ο Ουράνιος και ένας είναι ο διδάσκαλος ο Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο καθηγητής ο Ιησούς Χριστός. Τελείωσε. Εάν ο αδερφός, τα αδέρφια υπηρετούν την Εκκλησία, είναι χάρη Θεού. Αδερφοί να υπηρετούν. Για το συμφέρον των πολλών όμως, έτσι. Όχι να πάρουμε δόξα, φήμη και τελειώνοντας όταν πήγαμε στην Ινδία. Αδερφοί, έχετε φωτογραφίες, μας είπανε στις αρχές. Λέει, θέλει φωτογραφίες ο αδερφός. Λέω, τι τις θέλεις φωτογραφίες μας. Αυτοί έχουν συνήθεια όταν πάει κάποιος από την Αμερική, Αυστραλία, από τη Σκανδιναβία, να κάτι πορτρέτα, ε. Και από κάτω, Απόστολος. Ποιμένας. Ρεφερέντ, ξέρω εγώ πώς τους λένε. Λέω, εγώ προσωπικά λέω, και αν έχω δεν δίνω φωτογραφία. Ούτε χρειάζονται επιγραφές, ούτε οι διαφημίσεις. Και όταν γινόνταν μεγάλα έτσι κομφορές, μεγάλες συγκεντρώσεις, όπως έχουν στα σχολεία τον Κολοκοτρώνη, τον Παπαφλέσσα, τον Νικηταρά, έτσι είχαν τους κήρυκες, τους πάστορες. Να κάτι φωτογραφίες, ε. Μάλιστα. Και επειδή εγώ μια φορά δεν σε φωτογραφείο, έγραφε, ήταν μια μπλάνκο, πώς λένε αυτή, ένα σαν κορνίζα, και έγραφε μόνο το όνομα από κάτω. Ποιος τον είδε ποιον, αδερφοί. Σου λέει, καλά, δεν έχουν αυτή φωτογραφία στην Ευρώπη. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Θα πεις, κακό είναι, αδερφέ, να σου βάζα μια φωτογραφία. Να λείπει το βύσινο, αδερφοί. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Τη δόξα τη δίνουμε στον Κύριο. Άλλες, σε άλλες συνάξεις χειροκροτάγανε. Μόλις ανέβαινε ο ένας με τον άλλον, παλαμάκια. Αδερφοί, σφίχτηκα μέσα μου. Λέω, τώρα δηλαδή θα σηκωθώ και θα χειροκροτήσουν. Λέω, τι να γίνει τώρα, λέω. Λέω στον Τζον δίπλα του, θα τους πεις, αδερφέ, να μην χειροκροτήσουν. Ναι, λέει, πώς να τους το πω.
Θα τους πεις να φωνάξουν αλληλούια αντί για χειροκρότημα. Σηκώνει και τους λέει έτσι και έτσι και έτσι. Δεν θέλουμε, αδερφοί, τέτοια. Τι είμαστε, η Βουλή των Ελλήνων ή των Γερμανών? Ενθουσιάζει ο λόγος και παλαμάκια. Όχι, δεν χειροκροτάμε άνθρωπο, τον Χριστό χειροκροτάμε. Α, εμείς δεν φυλάμε εικόνες, αλλά απλώς τις θυμάμαι, έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι, αδερφοί. Αδερφοί, δεν θα υψώνουμε άνθρωπο. Ούτε θα γίνουμε δούλοι ανθρώπων. Εγώ τον αδερφό, μόνο τον αδερφό ακούω, τον αδερφό ακολουθώ. Θα σκοντάψει ο αδερφός, θα πέσει ο αδερφός, θα πέσει και εσύ μαζί του. Την έχουν πάθει πολύ έτσι, αδερφοί. Θα αγαπάμε τους αδερφούς, θα τιμάμε τους αδερφούς, αλλά πάνω απ' όλα, αδερφοί, η δόξα ανήκει στον Κύριο και αυτόν θα αγαπάμε πάνω απ' όλους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εντολή, να αγαπείς Κύριο τον Θεό σου. Ναι, αλλά με τον αδερφό εμείς είμαστε δεμένοι, είμαστε κολλητοί. Το έχετε ακούσει αυτό? Εμείς είμαστε κολλητοί. Θα σας κάνει ο Κύριος ξεκολλητούς όμως. Τι θα πει κολλητός και κολλητή, αδερφοί? Εμείς είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε αδερφοί, φίλοι είμαστε. Ναι, αλλά ο Κύριος είπε, είστε φίλοι μου. Στους μαθητές το είπε αυτό. Δεν το είπε για μας. Στους μαθητές το είπε. Εσείς που μείνατε μέχρι το τέλος. Είστε φίλοι μου και θα σας τα πω όλα. Αμήν, αδερφοί μου, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Ας σηκωθούμε.